πονοκέφαλος προκύπτει με τα εμβόλια και αυτή τη φορά με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, το οποίο μπαίνει στον πάγο στην Ευρώπη και άρα και στην Κύπρο, αφού η ίδια η φαρμακευτική εταιρεία προέβη σε σύσταση προς τα κράτη-μέλη να καθυστερήσουν τη χορήγησή του μέχρι να αξιολογηθούν περαιτέρω τα δεδομένα μετά τα περιστατικά θρομβώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν παρατηρηθεί 6 περιπτώσεις σε 6,8 εκατομμύρια δόσεις που είχαν δοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γι' αυτόν τον λόγο η εταιρεία θεώρησε ότι θα πρέπει να σταματήσει μέχρι να ελεγχθούν αυτά τα περιστατικά, να αξιολογηθούν και μετά να προχωρήσει ανάλογα. Αυτό που συμβαίνει είναι καθησυχαστικό και ο λόγος που είναι καθησυχαστικό είναι γιατί ασχολούνται με τόσες μικρές πιθανότητες. Τα 6 άτομα ήταν γυναίκες ηλικίας 18 έως 48 ετών. Μια γυναίκα κατέληξε και μια δεύτερη γυναίκα νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Οι φαρμακευτικές αποθήκες του Υπουργείου Υγείας παρέλαβαν σήμερα τα 2.400 εμβόλια από την εταιρεία. Ωστόσο, δεν θα δοθούν για χορήγηση, ακολουθώντας τη σύσταση και ωσότου δοθούν τελικές οδηγίες. Μετά από τις οδηγίες οι οποίες θα πάρουμε τόσο από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όσο και από την ίδια εταιρεία, θα συνεχίσουμε και εμείς ανάλογα. Την ίδια ώρα, ο ΕΜΑ ξαναβάζει στο μικροσκόπιο το εμβόλιο της AstraZeneca, συνεχίζοντας να παρακολουθεί τα πολύ σπάνια περιστατικά θρόμβων. Θα πρέπει να εμβολιαστούμε χωρίς να κοιτάζουμε χρώμα. Δηλαδή, αυτά οι παρενέργειες οι οποίες έχουν συμβεί είναι απειροελάχιστες. Το να νοσήσει κάποιος με COVID και μετά να πεθάνει κάποιος με COVID είναι πολύ πιο πολλές οι περιπτώσεις παρά το να τύχει να εμβολιαστεί και να πάθει κάποιος θρόμβωση. Αλλαγές προκύπτουν σχετικά με την πύλη εμβολιασμού. Από αύριο θα ανοίγει στις 7:30 αντί στις 8 που άνοιγε μέχρι σήμερα. Στις 8 η ώρα είναι η ώρα που μπαίνουν όχι μόνο οι προσωπικοί ιατροί αλλά και όλο το ιατρικό προσωπικό του ΓΕΣΥ, αφού είναι η ίδια η πύλη με το ΓΕΣΥ. Για λόγους μετριασμού της υπερφόρτωσης που παρατηρείται κάθε φορά που ανοίγει η πύλη, αποφασίσαμε να την ανοίξουμε μισή ώρα πιο νωρίς. Αύριο θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στα άτομα ηλικίας 61 έως 63 ετών να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Παράλληλα, από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο, η πύλη εμβολιασμού θα είναι ανοιχτή για άτομα ηλικίας 53 έως 54 ετών. Στο μεταξύ, αύριο τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που δεν θωρακίστηκαν μέχρι στιγμής κατά του κορονοϊού θα εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca. Πλην του Υπουργού Εξωτερικών, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό, ο οποίος θα εμβολιαστεί τη Δευτέρα επίσης με το εμβόλιο της AstraZeneca. Θα του συνοδεύσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για ώρα το Υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για την αποδέσμευση των στενών επαφών των κρουσμάτων, κατά το οποίο οι στενές επαφές μπορούν να αποδεσμευθούν νωρίτερα μόνο με αρνητικό PCR τεστ την 7η ημέρα από οποιοδήποτε εγκεκριμένο εργαστήριο. Αυτή η διαφοροποίηση ισχύει για τις επαφές που θα δηλωθούν από σήμερα και στο εξής. Επιπλέον, τα άτομα που έχουν συμπληρώσει τον εμβολιασμό τους με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα αδειοδοτημένα εμβόλια απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό σε περίπτωση που θεωρηθούν στενές επαφές κρούσματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερών από τη λήψη της τελευταίας δόσης του εμβολίου. Η άλλη διαφοροποίηση που προστίθεται είναι για τα άτομα που έχουν αποδεσμευτεί ως θετικά κρούσματα εντός 6 μηνών. Τα άτομα αυτά δεν υποχρεούνται να αυτοπεριοριστούν σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο ότι τα εμβολιασμένα άτομα θα εξαιρούνται της εβδομαδιαίας διαγνωστικής εξέτασης με τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, αφού πλέον θα έχουν την ολοκληρωμένη κάρτα εμβολιασμού κατά του COVID-19.